μεγάλη θα κίνηση της περιουσίας και τώρα πάμε και σχεδιάζουν τις 200.000 ευρώ, όποιος έχει ακίνητη περιουσία 200.000 ευρώ, ναι, έχει μεγάλη ακίνητη περιουσία και θα τα πάρουμε από εκεί. Έλεος πλέον, φτάνει και βλέπετε ανθρώπους που κατεβαίνουν με χαμόγελο στα χείλη, τολμούν και χαμογελούν, έχοντας μια κατσαρόλα και ένα κουτάλι. Ας δεν είναι πολλά τα συνθήματα. Ένα όμως είναι βέβαιο. Άλλος είναι πολύ θυμωμένος, άλλος είναι πολύ οργισμένος εσωτερικά, άλλος είναι τετραπλά οργισμένος με όλους. Δεν μου λέτε την αλήθεια. Έχω μεγάλη ανασφάλεια δουλειάς, είτε δημόσιος υπάλληλος είναι, είτε στον ιδιωτικό τομέα. Και λέω, αυτός που είναι στον ιδιωτικό τομέα είναι σε χειρότερη μοίρα, διότι τον δημόσιο δεν τον διώχνει, τον πετσοκόβει. Αλλά αν φύγει ένας από τον ιδιωτικό τομέα, δεν έχει να βάλει κατσαρόλα, διότι δεν παίρνει τίποτα. Καταλαβαίνετε λοιπόν, όταν οι άνεργοι έχουν φτάσει σε τέτοιον αριθμό, που είναι σχεδόν στο εκατομμύριο, αυτοί που δηλώνονται, σκεφτείτε αυτοί που ήταν, ας πούμε, αυτοδιαχειριζόμενες μικρές ατομικές επιχειρήσεις, είτε μπακάλικα, είτε μανάβικα, είτε άλλου είδους μικρές επιχειρήσεις και δεν δηλώνονται. Πώς είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να είναι ευχαριστημένοι? Είναι θυμωμένοι με όλους. Άρα θα παρακαλούσε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να βγάλουν τα εισαγωγικά από τους αγανακτισμένους. Θέλουν να πούν θυμωμένοι, θέλουν να πούν οργισμένοι, θέλουν να πούν ότι οι πολιτικοί δεν τους λένε την αλήθεια. Και πολύ φοβάμαι ότι θα δικαιωθεί πολύ πιο σύντομα ο Κώστας Καραμαλής, που είπε πριν από 2 χρόνια, όταν προκήρυξε εκλογές, δεν πάει η οικονομία καλά, είμαστε σε κακό χάλι, και εκείνος δεν είπε όλη την αλήθεια, σφίξε τα ζωνάρια. Και από την άλλη πλευρά λεφτά υπάρχουν. Πού είναι τα λεφτά? Άρα λοιπόν, όταν βλέπω Έλληνα που παίρνει την ελληνική σημαία και κατεβαίνει, όταν το βλέπω με μια κατσαρόλα και ένα κουτάλι, όταν βλέπω το παιδάκι το έχει φορτωμένο στις πλάτες του, όταν βλέπω την άλλη με το καρότσι και βλέπω όλες τις ηλικίες, δεν ακούω τίποτα άλλο, ούτε κομματικά συνθήματα, εθνικό ύμνο έχω ακούσει, ελαφρό επαναστατικά τραγούδια έχω ακούσει, συμμετέχω και μπαίνω βγαίνω στη Βουλή, όχι ότι... Τα επεισόδια πώς τα βλέπετε, κύριε Βαγγελάκη? Αυτά που γίναν πώς τα βλέπετε? Είπανε ότι δεν είναι όλοι οι βουλευτές έτσι. Βεβαίως. Γίναν όμως και επεισόδια. Βεβαίως. Δηλαδή είναι μεγάλη η αγανάκτηση που έφτασε σε σημείο να αντιδράσει άσχημα. Είτε το θέλετε είτε δεν το θέλετε, απευθύνουμε στους χαλκιδικιώτες που ξέρουν τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ποιος είναι ο χαρακτήρας του, πώς. Πού γεννήθηκε, πώς γεννήθηκε, πώς μεγάλωσε, τι έκανε στον ατομικό του βίο και τι κάνει ως βουλευτής. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να επικοινωνήσω με τον κόσμο. Ο άλλος όμως σε ξέρει, όχι. Τον δικαιολογώ όμως, διότι όταν ξαφνικά δούλευε αυτός και η γυναίκα του και σπουδάζει 2 παιδάκια και έχει να παντρέψει 1 κόρη και είναι και οι 2 άνεργοι, αυτός δεν έχει κανένα δίκιο. Τον δικαιολογώ. Ό,τι και να πει, ό,τι και να κάνει. Ακούσατε όμως κανέναν εκλογές? Και στις δημοσκοπίες ακόμα όχι. Βρέστε τα λένε. Κάντε κάτι. Ναι. Και τρέχει ο Αντώνης Σαμαράς. Πιέζεται και εσωτερικά. Πιέζεται και εξωτερικά να συνενέσει. Να συνενέσει πού? Στο λάθος. Δεν οδηγούμαστε πουθενά. Άρα... Εκείνος ο οποίος πρέπει να έχει πρωτοβουλία και να μην επιμένει είναι ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός έχει τη δυνατότητα να κάνει ένα σχηματισμό, να διευρύνει την κυβέρνησή του, να καλέσει εξωκοινοβουλευτικούς παράγοντες που εγώ δεν συμφωνώ τρομακτικά με αυτά τα πράγματα. Θέλω ανθρώπους οι οποίοι να λογοδοτούν στο λαό. Τι θα πει τεχνοκράτης? Τους είδαμε τους τεχνοκράτες. Ποιοι τεχνοκράτες, κύριε Βαγγελά? Οι ξένοι της Τρόικας που έρχονται για να εγκατασταθούν στις υπηρεσίες και να μας δώσουν τα φώτα τους, δεν είναι απλά. Δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε μέχρι εκεί. Αν φτάσουμε μέχρι εκεί να βάλουμε επιτρόπους και ανθυπάτους μέσα στα Υπουργεία, θα είναι και η κυβέρνηση κατάρτιση και το ελληνικό κοινοβούλιο που θα δεχθεί με μια τέτοια ατίμωση, μια τέτοια προσβολή. Είπαμε, εντάξει,
να συνεννοηθούμε. Μέχρι ένα σημείο όμως. Διότι από εκεί και πέρα ξεφεύγουμε. Όχι, σας παρακαλώ, διότι εγώ ήμουν φιλοευρωπαϊστής, έγινα ευρωσκεπτικιστής και όσο πάω γίνομαι περισσότερος. Είμαστε ισότιμο μέλος, έχουμε το ίδιο νόμισμα και αν θέλετε κύριοι της Δύσης, πέστε μου άλλη χώρα της Ευρωζώνης που να έχει δαπάνες για εθνική άμυνα όσες έχει η Ελλάδα. Η δεύτερη στον κόσμο μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κύριε το Βουλευτά... ούτε κύριοι Ολλανδοί και οι Γερμανοί, για να μην πάμε λίγο παρακάτω. Άρα λοιπόν θέλω ίσως προσφύσουν. Αλλά και από την άλλη πλευρά και οι Έλληνες πολιτικοί και ιδιαίτερα οι κυβερνώντες. Και δεν έχω κανένα πρόβλημα να μην βάλω και την κυβέρνηση, την προηγούμενη και την πιο προηγούμενη και όλες τις κυβερνήσεις της μεσταπολίτευσης. Περνάμε τη χειρότερη περίοδο. Κύριε Βουλευτά, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και θερμά. Εσείς και αυτοί που μας ακούσαν. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Στους αγανακτισμένους, λοιπόν, φωνάζοντας συθήματα και πραγματοποιώντας πορεία στο κέντρο της πόλης, χιλιάδες αγανακτισμένοι πολίτες στη Θεσσαλονίκη ανταποκρίθηκαν στο